είναι καλά, ακούετε. Καθίστε. Καθίστε, καθίστε. Καθίστε. Όρθιοι, όρθιοι, όρθιοι. Παναγία Δέσποινα, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομη, Αποστόλων Δωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, οι καλώς αθλήσαντες και στεγαθωθέντες, πείσετε πρεσβεία προς τον Κύριο, του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά και μόνο αμήν. Καθίστε. Σεβασμιότατε Άγιε Κουνίτσες. Ευσεβές ακροατήριον, δια μίαν ακόμη φοράν, ο γέρον εγώ επίσκοπος, ο οποίος είμαι ο γεροντότερος όλων των επισκόπων της Εκκλησίας Ελλάδος, ευρίσκομαι εις το βήμα αυτό του Συλλόγου της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητας Σταυρός. Θα μιλήσω για μία ακόμη φορά, ίσως για τελευταία φορά. Ναι, καλά. Διότι, όπως σας είπα, είμαι πλέον γέρον, πλησιάζω τα 90 έτη και από ώρα σε ώρα περιμένω το εξπρές να αναχωρήσω σε έναν άλλον κόσμο στον οποίο προοριζόμαστε όλοι. Θα συνεχιστεί το κήρυγμα, είμαι διάφορα άλλα πρόσωπα. Δεν θα αφήσει την Εκκλησία του άνευ προσώπων ο εκείνος που αγαπάει την Εκκλησία του Χριστού, ο Χριστός. Ορατών και όρατων ακροατήριων. Ορατών είστε εσείς, οι οποίοι είστε από διάφορα μέρη της συνοικίας της πόλεως εδώ των Αθηνών. Αλλά εκτός του ορατού ακροατηρίου είναι και το αόρατων ακροατήριων, το διαρρότερο ακροατήριο το οφείλουμε στο επιτεύγμα της επιστήμης και ιδίως στο ότι κατασκεύασε τα κασκασέτες και μου γράφουν από την Αυστραλία. Δεν σε ακούσαμε χθες. Και έκλαιγαν όλο το ακροατήριο εκεί που ήταν από κάποιο κήρυγμα που είπαν και από το κήρυγμα των άλλων ιεροχειρήκων. Λοιπόν, εκεί μέχρι εκεί φτάνει. Αλλά και πάλι και αυτό το επίτευγμα το οφείλεται σε ένα μεγάλο προσόν. Το δε προσόν, το μεγάλο πτύνει, ότι υπάρχει αέρας. Εάν τώρα σε ακούετε, είναι διότι υπάρχει ο αέρας. Αν υποθέσουμε ότι αφορούμε τον αέρα, δεν θα ακούει, κανείς δεν θα ακούει. Δεν θα ακούει, κανένας δεν θα ακούει. Και αν λοιπόν επιπτερίγων ανέμων, όπως έγραψε και ο Άγιος Κοζάνης Διονύσιος, βιβλίων επί των πτερίγων ανέμων, μεταφέρεται ο Λόγος του Θεού μακράν. Είναι μυστήρια της φύσεως, είναι μυστήρια του Θεού, θαύματα τα οποία εξαγγέλουν το μεγαλείο της θεότητος. Λοιπόν, ορατών και ορατών ακροατήριων. Θα ομιλήσουμε πάλι. Και είναι το 7ο κήρυγμα το οποίο κάνουμε στη σειρά των κηρυγμάτων που με εξίωσε ο Θεός ο συνοδικός να κάνω σε εσάς. Σήμερα είχαμε χθες και σήμερα εορτές. Η μία εορτή το εθνική, η άλλη ήταν εορτή της Χριστιανοσύνης, η τρίτη Κυριακή των νηστιών ή της Σταυροπροσυνήσεως, εις το οποίο εκτός των άλλων οικούστη το περίφημο Ευαγγέλιο. Όχι ότι τα Ευαγγέλια είναι κατώτερα, διότι ό,τι είπε ο Κύριος είναι θαυμαστά και μεγάλα και υψηλά. Το Ευαγγέλιο λέγει σήμερα ο Κύριος ομιλεί περί ψυχής. Όχι όπως θα μιλούσε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης με φιλοσοφικές αποδείξεις, αυτά όχι, αλλά με μεγάλη απλότητα. Διότι υπάρχουν και στην Εκκλησία, όπως λέγαμε, τα αξιώματα, δηλαδή προτάσεις οι οποίες είναι ανεπίδεικτες αποδείξεις. Υπάρχει ψυχή. Το φωνάζει ποιο. Να εδώ, οι σκέψεις μας. Φοβερό διαστημόπλιον. Είδες τώρα τελευταίως ήταν από το ψηλά 250-300 ημέρες ταξίδευαν με το διαστημόπλιον. Ήταν εδώ στην Ελλάδα οι Ρώσοι αυτοί οι αστροναύτες. Διαστημόπλιον τρομερών είναι οι σκέψεις μας. Εδώ βρισκόμεθα και την ώρα αυτή μπορεί να βρισκόμεθα. Πολλές φορές έχω τονίσει στα κηρύγματα ότι απόντες, παρόντες σωματικός, πνευματικός απόντες. Δεν είναι ο νους του εδώ, αλλού είναι. Βρίσκεις όλα τα πράγματα. Αυτό λέμε πρόσχομαι, πρόσχομαι, πρόσχομαι. Γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία, την Εκκλησία μας και συνεχώς συνιστά να προσέχουμε εις τον Λόγο του Θεού και στα κηρύγματα. Υπάρχει λοιπόν ψυχή, οι σκέψεις είναι δείγμα της ψυχής.
Άλλοι επίσης είναι ότι είναι ελευθερία του ανθρώπου. Σπάνιο φαινόμενο, το δεν έχουν τα ζώα. Τα ζώα βαδίζουν βάσει αισθήκτου. Δεν φεύγουν από τα αισθήκτά τους. Ο άνθρωπος όμως έχει την αυτή του χάρισμα αυτό. Όπως λέει η Γραφή, διάλεξε, λέει, ενώπιόν σου είναι το φωτιά και το νερό. Όπου θέλεις, ξαπλώνεις το χέρι σου. Και τέλος είναι το φοβερότερο εξ όλων. Ρώτησε ένα άπιστο. Ένας άπιστος ρώτησε, έχεις αποδείξεις? Και το απήντησε ο άλλος ο πιστός. Έχω μία μεγάλη απόδειξη. Δύο απόδειξεις έχω. Η μία απόδειξη είναι τα άστρα του ουρανού. Τα άστρα του ουρανού, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, που συγκρατούνται με μία αναφορά τον κλωστή. Η δε κλωστή αυτή είναι η έλξης, η παγκόσμιος έλξης. Και το δεύτερο, λέει, το μεγαλύτερο ακόμα είναι ο έλεγχος συνειδήσεως. Ο έλεγχος συνειδήσεως. Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι μία απόδειξη της Θείας Κρίσεως, εικόνα που θα ανοιχτούν τα αυτά. Ούτω πώς, λοιπόν. Έτσι είναι. Περί ψυχής, λοιπόν, δεν λέμε περισσότερα. Και τι είπε ο Χριστός? Τι ωφελήσει άνθρωπον? Εάν κερδίσει τον κόσμο όλων, ζημιωθεί δε την ψυχή αυτού. Ή τη δώσει άνθρωπος ανταλλάσσει την ψυχή εμείς. Δεν θέλω να είπω περισσότερα, γιατί σπέβδω να μπω στο κύριο θέμα της ομιλίας μου. Ένα μόνο λέγω ότι, και μου δίνει τον αφορμή ο Άγιος Κονίτσης, νέος επίσκοπος, λαμπρός επίσκοπος της επαρχίας Κονίτσης, ο οποίος φέρει το όνομα διδασκάλου μου, το εμνίστου Τρεμπέλα, είναι συγγενής, Τρεμπέλας λέγεται. Ο ίμιος, όπως, ποιος τον είχε από εσάς το Τρεμπέλα? Σπουδαίος ιεροκήρυκας, θαυμάσιος συγγραφέας, απλογητής θαυμάσιος. Εγώ δε, το καυχόμαι ότι τον είχα, με είχε υπογραφέα δύο και τρία πλέον χρόνια, συναλλησμόνητος. Ήκουσα από το στόμα του το εξής επιχείρημα περί ψυχής, το οποίο και λέγω εδώ. Υποθέσατε ότι κατασκευάζομαι νοερός μία ζυγαριά, την οποία ζυγαριά την κρεμνούμε από τα άστρα του ουρανού. Και είναι το θεατή η ζυγαριά σε όλο τον κόσμο. Εάν τώρα στον ένα δίσκο θέσουμε ό,τι πολύτιμο υπάρχει επί της γης, αδάμαντες, χρυσός, άργυρος και τι άλλο θησαυρών, θέσουμε τους θησαυρούς του Μίδα και τους θησαυρούς του Σολομώντος, του βασιλέως, όλα τα χρήματα των. Και από το άλλο μέρος τι να θέσουμε? Την ψυχή ενός βασιλιά, την ψυχή ενός πλουσίου, την ψυχή ενός μεγάλου Αλεξάνδρου, την ψυχή ενός Κέσσερος, ψυχή, όχι, την ψυχή του πιο φτωχού άνθρωπου. Η ζυγαριά αμέσως θα κλείνει προς το μέρος όπου είναι η ψυχή. Και είναι το μεγαλείο της ψυχής απόδειξης αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μεν ήταν χθες. Προέβαλε ακόμα το Ευαγγέλιο, η εορτή χθεσινή, προέβαλε τον Τίμιο Σταυρών, το όπλο το ακαταμάχητο, για το Σταυρού η νίκη. Ύψωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος εις την Μολυβίαν γέφυρα τον Τίμιο Σταυρών και νίκησε τον αντίπαλόν του και ίδρυσε την μεγάλη αυτοκρατορία των Βυζαντίων. Εν τούτο νίκα, είναι μεγάλο πράγμα το εν τούτο νίκα, ο Σταυρός του Κυρίου. Νίκα τον εαυτό μας, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ο διαφθαρμένος εαυτός μας. Νίκα τον κόσμο των αμαρτωλών, τους απίστους και αθέους. Νίκα ακόμα και τον διάβολο, ο οποίος ως λέον οριόμενος ζητεί τι να σκανταπεί. Τα αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη. Τώρα εισέρχομαι στο κύριο θέμα. Είναι η χτεσινή εορτή. Είναι η επέτειος της εθνικής εορτής μας, της ελευθερίας του γένους μας. Θα μου επιτρέψετε να είπω λίγα τυρά επ' αυτού. Τι να είπω? Να είπω ότι το έθνος μας υπεντρώθη το 1453 εις τους Τούρκους, οι οποίοι υπετέθησαν με μεγάλης δυνάμεως εναντίον του έθνους μας και το υπέταξαν. Και όχι μόνο το κράτος μας υπέταξαν, αλλά υπέταξαν και τους Σέρβους και τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους και ήταν πλέον κυρίαρχοι αυτοί σε όλο τον κόσμο. Μέσα αυτούς. Πέρασαν χρόνια. Πώς στάθηκε το έθνος αυτός? Πώς κρατήθηκε? Η ιστορία απαντά. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία είχε κοσμάδες, εταλούς κοσμάδες, οι οποίοι έσπευσαν σε όλο τον κόσμο με τα κρυφά σχολιά της. Δεν είχαν σχολεία τότε, αλλά πήγαινε τη νύχτα, εντεύθεν λέγανε «Φεγγαράγγι μου λαμπρό, φέγγι με περπατώ», να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα, του Θεού τα γράμματα. Πά, τώρα Θεού τα γράμματα. Τώρα ετοιμάζουν να γίνει μεταρρύθμιση του συντάγματος, εις το οποίο θα πούνε ότι τα θρησκευτικά είναι άχρηστα. Αυτά θα κάνουν. Ναι, λοιπόν,
Αυτά θα κάνουν, δυστυχώς. Αλλά περί αυτού άλλοτε θα πούν περισσότερα. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Σταυρός, ο Κύμηρος, εν τούτο νίκα. Μάλιστα. Η ορτή λοιπόν είναι ότι το έθνος μας δεν υπετάγει χάρη στην δύναμη της θρησκείας που είχε η θρησκεία. Θα το είπαμε και περισσότερο αργότερα. Και ότι επιτέλους παρουσιάστη άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθει. Ήταν ο Ρήγας ο Φεραίος, ο οποίος από το Βελιγράδι εξαπέστειλε διάγγελμα τρομερών προς όλων των Ορθόδοξων λαών. Αλλά από τους λαούς ούτε οι Ρουμάνοι, ούτε οι Σέρβοι, ούτε οι Βούλγαροι, αλλά μόνο οι Έλληνες έδωσαν το παρόν στο προσκλητήριο εκείνο. Και επάλεψαν 7 ολόκληρα χρόνια σκληρότατον αγώνα να κατορθώσουν να κρατηθούν μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας. Και όπως είπε, ποιον πρώτον να αναφέρουμε από τους ηρώες εκείνους, και όπως η βροχή, λέει ο Κολοκοτρώνης, πέφτει επάνω στη χλωράν γη, στην ξηράν γη, ούτω πως και ο πόδος ελευθερίας ή το πανελλήνιος. Ποιον αναφέρομαι και ποιον παραλείψουμε, θα χρειάζεται τώρα πολύ, και όχι ένα κήρυγμα, αλλά 2 και 3 και 4 κηρύγματα και 5 κηρύγματα δεν έφταναν να αναπτύξουν αυτό το θέμα. Αναφέρομαι πρώτα τα παιδιά. Τα παιδιά, ναι, τα παιδιά, όταν καταστράφει στην Χίο που έγινε η καταστροφή η μεγάλη, πιάσανε τα παιδιά όλα και τα βάλανε στην παραλία της Χίου και τα ερώτησαν, σας δίνουμε διορία, 2 ώρες. Πατήσετε το σταυρό, θα βάλανε ένα σταυρό μπροστά, βλαστημίστε τον Χριστό και θα σας αφήσουμε ελεύθερους, θα σας αφήσουμε. Πέρασε, ούτε ένας, η αιωνία η μνήμη των παιδιών αυτών, η οποία πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος. Τι αναφέρομαι κατόπι, τα γυναίκες και οι γυναίκες ήταν ηρωίδες, εμφάνισαν ηρωίδες. Και αυτοί επάνω, οι μαθητές ακόμα, στο Γαλάτσι, εκεί πέρα, σύντριψαν τον κάλαμο και γίνουν στρατιώτης. Πέθανε και αυτοί περπίστωση και πατρίδος. Οι γυναίκες, εκεί ο Σάρος Ζαλόγκο, θυσιάστησαν. Έχω υπηρετήσει ως ιεροκήρυξη στην Μακεδονία πολλά χρόνια. Και θυμούμε ένα βουνό, λέγεται Ραπίτσα. Και είναι γνωστό το βουνό αυτό, διότι όταν επολιόρισαν την Άουσα και κυρίευσαν την Άουσα, οι γυναίκες φοβήθησαν την ατίμωσή των και ανέβηκαν ψηλά στους γκρυμνούς της Αραπίτσης και από εκεί, κάνοντας το θεωρό τους, έψαναν το υπερμάχο στρατηγό και ρίψαν μέσα στην Άβυσσον. Αιωνία η μνήμη των γυναικών Ζαλόγκο και των γυναικών της Ναούσης. Ποιον αναφέρομαι και ποιον παραλείψουμε, να αναφερθούμε τους καπετάνιους οι οποίοι με τα μικρά τους καράβια τα μετέτρεψαν εις πολεμικά και ένα από αυτά επάνω ο Κανάρης κατέβαλε φωτιά και έκαψε την αυραχίδα των Τουρκίνα αυραχίδα και μένει αιώνιος κλπ. Και η θάλασσα λέει και τα πελάγι Κανάρη θα φωνάξουνε. Ποιον αναφέρομαι κατόπιν, αναφέρομαι τους Κυρικούς, ποιον πρώτον και ποιον δεύτερον, αναφέρομαι τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτον, ο οποίος απεχονίστη στην πύλη των Πατριαρχείων που είναι κλειστή από τότε, παραμένει κλειστή και θα ανοιχθεί και πάλι θα ανοιχθεί. Εγώ το πιστεύω ότι θα έρθει πάλι μια νέα γενεά η οποία θα ανοίξουμε το Πατριαρχείο και θα λειτουργήσει στην Αγία Σοφιά. Πριν αναφέρομαι κατόπιν τον Διάκον που είπε για διασχερό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και βγάλει γη χορτάρι. Μαρτύριον, τρομερό μαρτύριον, ανασκολοπίστη. Αναφέρομαι κατόπιν τον Παπαβλέσσα στο Μανιάκι και τόσους και τόσους άλλους. Ο οποίος ο Παπαβλέσσας, υπενθυμίζω, δεν ήταν τυχαίοι άντρες αυτοί. Την παραμονή της μάχης που ήταν αυτή έμεινε σταθερός και ακρόνητος και ζήτησε να ξεμολογηθεί. Και πήγε στον ξεμολόγο σε ένα χωρικό ιερέα να με ξεμολογήσεις, λέει. Εσένα ξεμολογήσω, λέει. Εγώ να ξεμολογηθώ σε σένα. Όχι, με ξεμολογήσεις, λέει. Διότι πολύ λάσπη έχω στην καρδιά. Τι ούτε σαν και οι ήρωες. Τέλος, αναφέρομαι ένας Πουκεβίλ, ιστορικός, λέγει ότι 6.000 Κρήτοι μαρτύρησαν υπερπίστεως και πατρίδος. Τι ούτε ήσαν τότε η εποχή εκείνη. Τέλος, να αναφέρομαι ένα όνομα, το υπερπανόνομα, το Μεσολόγγι. Ποιος από εσάς το Μεσολόγγι που είναι, είναι κανείς Μεσολογγίτης εδώ πέρα, κανένας Μεσολογγίτης. Ποιος είναι. Πού είσαι. Καλά, μπράβο. Ζάσα. Έχω αναμνήσεις γιατί στο Μεσολόγγι εκεί υπηρέτησα προ 60 χρόνια υπηρέτησα ως ιεροκήρυκας και έχω ζωράς αναμνήσεις του Μεσολογγίου και συγκινούμε βαθύτατα. Εκεί λοιπόν στο Μεσολόγγι
Μεσολόγγι έγινε το εξής. Πολιορκεί το Μεσολόγγι δύο φορές. Την πρώτη φορά αντεστάθη και ενίκησε και κατετρόπωσε τον εχθρό. Την δεύτερη φορά διπλάσιες, τριπλάσιες δυνάμεις συνεδρωθήκανε και πολιόρισε το Μεσολόγγι και έφτασε του Λαζάρου, έφτασε το Βαΐο, την παραμονή των Βαΐων και εκεί σε μέσα πείνα ανεπληγωμένο. Τρώγανε σκυλιά και γατιά και άλλα τυρά πράγματα εκεί πέρα. Τόσο πολύ ήταν η πείνα αυτή. Και επιτέλους ο Ρογών, ο αυτός, τους συνέστησε να εξομολογηθούνε, εξομολογηθήκανε κοινωνείς και μετά κοινωνήσανε από τα χέρια του Ρογών. Του Ρογών και όταν κοινωνούσαν, λέει, σπάνιο φαινόμενο. Δάκρυα πέσανε στα μάτια τους, μέσα στο δεσκοπό του. Θεία κοινωνία, δύναμη θεία. Και όπως λέει ο Χρυσόστομος, δεν ήσαν πλέον άνθρωποι κοινοί, αλλά ήσαν λέοντες, πυρπλέοντες. Και εξόρμησαν αυτοί εκεί και διέσπασαν τον κλειόν και με τα πορεία σκυρά η μισή των εντρίτων έφτασε στην Άμβυσσα και από την Άμβυσσα κατέληξε το Γαλαξίδι. Με το Γαλαξίδι πέρασαν στην Ακτή και τη Μεγάλη Τετάρτη, δεν υπήρχαν τότε ραδιόφωνα, τη Μεγάλη Τετάρτη το μάθανε ο Κολοκοτρώνης που ήταν κάτω από τη σκιά των δέντρων εκεί στην Τρίπολη. Και τότε όλοι έκλαιγαν, γοερός. Μια ώρα έκλαιγαν. Και τότε ο Κολοκοτρώνης τους λέει, μη φοβήστε, λέει, το Μεσολόγγι θα μείνει αθάνατο. Και έβαινε μόνο τους αθάνατο το Μεσολόγγι. Μεσολόγγι. Με εξίωσε ο Θεός να υπηρετήσω στην πόλη αυτήν υπό αείμνηση των Ιερόθεων Παρασκευόπουλων, ο οποίος με αγαπά και υποστηρίζει, αν και εγώ εντάξει δεν ήμουν, αναγκάστηκα να φύγω διαλόγος συνειδήσεως. Λοιπόν, εκεί θυμούμε ότι το 38 ήρθε στο Μεσολόγγι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αείμνηστος Μετάξας. Ναι, ακούμε τώρα τα ονόματα και κανείς δεν συγγενείται από το όνομα του μεγάλου αυτού ήρωος, ο οποίος σημειωτέων, κάνω μια παρέκβαση, ήταν εναντίον της εκστρατείας της Μικράς Ασίας. Διότι έλεγε ότι αν θα γίνει Μικρά Ασία εκστρατεία, θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Αθηναίοι με τις εκστρατείες στην Σικελία, όπως και συνέβη. Μεγάλος ανήρη ήταν αυτός, σκυρός. Και τότε ήρθε εκεί, δεν ήκουσε ποτέ τι ούτων λόγων σύντομων και περιεκτικών και ενθουσιώδες και προφητικών, όπως τον λόγο αυτόν. Τι είπε, εστάθη η προσοχή, έκλεινε το γονατό του, γονάτισε και τι είπε, σηκώθη όρθιος και είπε ότι το Μεσολόγγι θα ζει αιωνίως. Το Μεσολόγγι θα επανάβουμε, θα αξίζει να αναφέρεται όταν δοθεί νέα αφορμή και το επανάβει το Μεσολόγγι η Ελλάς. Δεν πέρασαν δύο χρόνια και η Ελλάς, η μικρά Ελλάς, είπε το όχι, το ιστορικό όχι. Τι αυτή έχει αξία, το αγώνος αυτή, αγώνος αυτή. Ούτω πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι έκανε εντύπωση στον κόσμο όλων η αντίσταση του Μεσολογγίου. Όταν το μάθανε στο Παρίσι, φοιτητέ, αυθόρμητο διαδήλωση έκαναν και έψαλαν ύμνος και μεγαλείο για την πατρίδα μας. Τι αυτή το πατρίς. Ιδέ στη Γαλλία επίσης, εκεί έμαθαν το γεγονός αυτό και έστειλαν μία αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για να μάθει πού είναι το μυστικό αυτό που η Τουρκία πανίσχυρος και έκαναν, γονάτιζαν ενώπιον του Σουλτάνου Σούζο εστέκοντο οι άνθρωποι εκείνοι μέσα εκεί στην αυτή. Λοιπόν, έμαθαν και ήρθαν στην Πελοπόννησο και προχώρησαν μέσα βαθύτερα και πήγαν σε ένα χωριό και στο χωριό ήταν νύχτα, τα άστρα μόνο φεγγούλουσαν επάνω και τότε το συμφιλοξένησε ένα πτωχικό σπίτι που μέσα στο σπίτι αυτό ήταν 8 παιδιά, σπάνιο φαινόμενο σήμερα. Να σε ρωτήσω τώρα, καλά θες να παντρευτείς, παντρέψεις, είναι νόμος Θεού, αλλά πώς, δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν παιδιά, θα υποταχθεί η Ελλάς, θα χαθεί η Ελλάς, δεν έχουν παιδιά. Στα παλιά τα χρόνια, όπως του είπα, μερικά πράγματα πρέπει να επαναλαμβάνομαι, ότι στα παλιά τα χρόνια ήταν σκράγο η διαγωγή. Κρέας τρώγαμε μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και την Παναγιά. Άλλο σκυρά. Και όσο τρώγανε τότε, σήμερα τώρα τα παιδιά, είμαστε το πλέον κρεοφάγων έθνος των Βαλκανίων. Που και τα χορτάρια ακόμα, εάν γίνονταν αρνιά, θα τα τρώγαμε. Φοβερό πράγμα. Και όσο τρώει ένα παιδί σήμερα κακομαθημένο, τρώνε 5 παιδιά τότε της εποχής. Και τώρα τρέφονται στο στρατό στον Εύρο τα παιδιά. Με μεγάλη επιμέλεια και με δίσκους αμερικανικής στρατεύσεως. Και όμως μέχρι τώρα, και μην το πείτε πουθενά αυτό, 15 έχουν αυτοκτονήσει.
15 φτωχές. Δεν υποφέρουν την σκραγωγή των μαθαίνων. Τη νύχτα δεν μαθαίνω, σκόνται τα κακομαθημένα παιδιά και καθαρίζουν το ψυγείο. Μια φρικτή κατάσταση είναι. Όπου και να ρίψουμε το βλέμμα, δεν βλέπουμε πλέον την Ελλάδα, την Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα. Βλέπω μια Ελλάδα, πρώτα λέει, βλέπω που λέγει, κλείσιμε στην καρδιά σου την Ελλάδα για να αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δια πολλούς και όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το κατάντημα αυτό. Πήγαν λοιπόν επανερχόμεθα, πήγανε μέσα βαθιά στην Πελοπόννησο, στην Τρίπολη και είδαν το φαινόμενο 8 παιδιά. Το διάλογο το φαινόμενο ποιο ήταν, ότι εγωνάτισαν όλοι. Στο πρόσταγμα του πατρός εγωνάτισαν. Ο μικρότερος είπε «Κύριε Λέησον», ο άλλος είπε «Το Βασιλεύ Ουράνιε», ο άλλος είπε «Το Πάτερ Ημών», ο άλλος είπε «Το πιστεύω», ψάναν τραγούδια από πολιτική κλπ. Και μετά πήγαν και κοιμηθήκανε. Εθαύμασαν οι ξένοι. Ιδού το μεγαλείον και η δύναμη στο έθνος μας. Τώρα ορίστε, είστε εδώ πέρα οικογένειά. Πέστε μου σε πόσα σπίτια. Εγώ έχω τη φλόρα να επάνω, 12. Έκανα επανειλημμένα κηρύγματα. Ζήτημα εάν 100 οικογένειες κάνω προσευχή. Τίποτα. Διότι σήμερα εξεπληρώθη η προφητεία του Κοσμά του Ετωλού ότι θα έρθουν καιροί κατά την οποία ο διάβολος θα βάλει ένα κέρατο και θα ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Και τα παιδιά δεν ακούνε ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε δάσκαλο, ούτε καθηγητή. Ακούνε τηλεόραση και το ραδιόφωνο ώρες ολόκληρες. Τα αυτά, τα ολίγα είχαν υπό στην αγάπη σας, αγαπητοί μου χριστιανοί. Και πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι όπως ετώνησα και έκανα και σχετική εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο, όπου είμαι συνοδικός, η Ελλάς εγκινδύνω. Ουδέποτε άλλοτε η Ελλάς εγκινδύνευσε όσο εγκινδυνεύει τώρα. Δεν είναι πλέον τα παιδιά μας όπως στρατιώτε του Δαβάκη, ούτε όπως στρατιώτε του Πλαστήρα που έφτασε μέχρι το Καλεγκρότο και έβλεπε από εκεί με τα χιάλια. Βλέπαμε την Άγκυρα και εντός λίγου θα έπεφτε η Άγκυρα και η Ελλάς θα έστεινε τον θρόνο της εις όλη την οικουμένη. Έχουμε μια αυτήν κατάσταση στην Ελληνή κλπ. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ εκείνο το οποίο τονίζω και από τις τέσσερις ταύτης. Ως επίσκοπος πλέον έχω να είπω ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ και το κυριότερο είναι να είπαμε, είναι να ενωθούμε. Η διαίρεση είναι φοβερό πράγμα, τρομερό. Αν έχουμε μεσολόγγι, το οφείλουμε να φτάσει στην ενότητα. Λέει ο Μακρυγιάννης, σπουδαίος ο άνθρωπος προσευχής, είπε ο Μακρυγιάννης, τι είπε ο Μακρυγιάννης, ότι λέει, όταν κάνεις ένα έργο και το κάνεις μόνος σου, να λες εγώ. Αλλά εμείς όμως την Επανάσταση του 21 λέει, δεν την κάναμε εγώ, την κάνουν όλοι, και παιδιά και γυναίκες και άντρες και όλοι προσιάσαν. Τα λέμε εμείς. Πού είμαστε λοιπόν τώρα εμείς, στο εγώ ή στο εμείς? Το εγώ είναι ολέθριον. Ολέθριον. Και λένε οι Ιταλιάνοι που μας κάνουν καλά ότι 3 Έλληνες, 4 καπετάνοι. Καπετάνοι. Και μέσα στο σπίτι βέβαια καπετάνοι. Δεν παραδέχονται πλέον την εξουσία του πατρός ή της μητρός. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια αθλία και μας φωνάζουν αυτοί σπουδαία πράγματα. Ο Δε Κολοκοτρώνης, ο οποίος ετώνησε. Πού κατήνησε η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι δυστύχημα αυτό. Έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους. Η μεγαλύτερη πόλη καταναλωγία όλη τη Ιφιλίου. Και αυτό είναι συμφορά μεγάλη. Ο Θεός να φυλάξει την Ελλάδα. Διότι το κακό θα είναι απερίγραφτο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Δε Κολοκοτρώνης έλεγε όταν τον εκάλεσε ο Γενάδιος, ο υπέροχος διδάσκαλος του γένους, να ομιλήσει στην Πνίκα. Εκεί σε ένα μοναδικό γυμνάσιο που υπήρχε, λέει, παιδιά, λέει, συγκινούν που σας βλέπω. Το ψωμί μας το φάγαμε, λέει. Τώρα εμείς, λέει, όταν πιάσαμε τα όπλα, είπαμε υπερπίστεως, πρώτα υπερπίστεως και έπειτα η πατρίδος και αγωνιστήκαμε μέχρι θυσίες και δώσαμε μια γωνιά ελεύθερη. Εσείς τώρα θα φτιάσετε την καινούργια πατρίδα και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η φωνή. Ενότητα, ενότητα. Και η εκκλησία μας η οποία ξέρει θα πει ενότητα. Η την ενότητα του πνεύματος ζητούμε. Και όπως είπα σε ένα ειδικό κήρυγμα, ότι η ενότητα είναι αναγκαία στο ελληνικό μας βασίλειο. Και όπως λέει και ο Χρυσόστομος, εις λέει, ζήλο πυρωμένος, ολόκληρο διόρθωσε δήμον. Ένας λέει που είναι σε φωτιά μες στην καρδιά του, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ζωή και κίνηση μέσα στο έθνος μας. Λοιπόν, ενότητα πρέπει να έχουμε. Αν θα μου πει τώρα, έχετε δίκιο, δεν μιλάτε εσείς. Αλλά πιάσαμε διάλογο, θα μας ελέγξετε, θα πείτε, ενότητα πρέπει να τη δείξει η ιεραρχία. Πού είναι η ενότητα στην ιεραρχία? Σαν τα σκυλιά. Τρώγονται ο ένας με τον άλλο. Δεν έχουμε ενότητα. Διαρρεθήκανε σε δύο παρατάξεις, οι οποίοι τρώγονται.
Και στους γεροντικούς μου όμως μου αναπέδισαν παμψηφί την προσπάθεια να συμφιλειώσω την ιεραρχία. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, εδώ που είστε συνηγμένοι, διαβάζω την παράκλησή μου και σας παρακαλώ όλους απόψε που θα προσευχηθείτε να γονατίσετε και να παρακαλέσετε τον Θεό να μας δώσει ενότητα. Όπως είπα και άλλοτε ο Τρεμπέλας το ερμηνεύει αυτό, ο διδάσκαλος, ο υπέροχος στην ερμηνεία προς Ιωάννη, ότι εκεί μετά τον μυστικό δείπνο απίφθινε τον τελευταίο λόγο του ο Χριστός και αναφέρει πέντε φορές «Είναι όσοι εν, είναι όσοι εν, είναι όσοι εν, είναι όσοι εν». Να πιστεύσει ότι ο κόσμος με απέτυλα. Ηνωμένοι Ελλάς είναι αίτητος, διρυμένοι Ελλάς είναι... και ζητούν από εμάς. Σου λέει «Τι είναι αυτά τα πράγματα οι αρχιερείς, πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα για να επέρθει η ενότηση και να αναγγείλει η ιεραρχία να εξαποστείλει εγκύκλιον γράμμα, κήρυγμα σε όλη την Ελλάδα, ιστρών ώστε η Ελλάς πάλι να αναλάβει τις παλιάς αυτά τα δόξα». Και τελειώνοντας, άμα θέλετε περισσότερα, έχω βγάλει ένα βιβλίο «Εθνική επέτεια». Και λίγα είναι ακόμα αυτά, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι εγώ δεν έχω γράψει 70 βιβλία, 80 βιβλία, αλλά δεν παίρνω ούτε μία δραχμή. Όλα τα διαθέτω για κοινωνικούς σκοπούς. Και έπρεπε σήμερα να βρίσκομαι στη Φλόρινα, η οποία έχουμε πόλεμο με τους Σκοπιανούς, οι οποίοι συνεχώς έχουν ραδιοφωνικό σταθμό και μας βομβαρδίζουν συνεχώς και λέγουν «Ολίγα είναι τα ψωμιά του Αυγουστίνου». Εντός ολίγου και με επιστολάς ακόμα, μακάρι να δώσει ο Θεός, να δω το είπα κι άλλοτε. Ο Μαβίλης ήταν διανέος και πολέμησε στον Δρίσκο ποταμό το 12 και όταν πλέον πλησίαζε, επληγώθηκε, τραυματίστηκε και πλησίασαν πλέον εκεί να τον αυτόν, είπε «Πατρίδα», λέει, «πολλές τιμές μου έδωσες, η πιο μεγάλη τιμή είναι το ότι πεθαίνω για σένα». Όχι τότε πατρίς, αυτή είναι η πατρίς. Και συνεπώς και εμείς, ο σύνθημα τελειώνω, ο σύνθημα λέγω και το έχω, «Μεθύστε», λέει ο ποιητής, «μεθύστε, μεθύστε» από το κρασί του 21. Και όταν μεθύσουνε και ο πρόεδρος δημοκρατίας, ο νέος, και οι νέοι, και οι παλαιοί, και οι βουλευτοί, και οι πάντες, και επικρατεί το σύνθημα του μεγάλου εκείνου ανδρός, του Μακράκη, του Γιάννη Κανή, 90 χρόνια είναι που έκλεισε τα μάτια ο υπέροχος αυτός κήρυξης της βασιλείας και του κόσμου. Αυτός είναι. Ποιος το διάβασε από εσάς, διάβασε κανείς Μακράκη στην γραμμά, κανείς. Α, κανείς. Εσύ το διάβασες. Ποιος είσαι. Να διαβάσετε εκεί κάτω, στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εκεί πέρα συνεχίζει ο Πάτερ Αεράκης κηρύγματα περί αυτού. Και να τα διαβάσετε, σπουδαίες συγγράμματα είναι. Σπουδαία. Να το χτίσει η Ελλάς. Νέα Εκκλησία, ζώσαν Εκκλησία και ονομάζαν Εκκλησία. Ταύτατα λίγο. Χαίρομαι διότι απόψε στη συνάντησή μας είναι ο Λίαν αγαπητός επίσκοπος Κονίτσης, ο πάτερ Σεβασμιότος Ανδρέας και χαίρομαι για την εμφάνισή του. Και ευχόμεθα ο Θεός να τον δυναμώσει. Και είναι ο μόνος που έγινε με εκλογή του λαού. Ο λαός τον εξέλεξε. Ο λαός τον εξέλεξε. Αυτό και εμείς ζητούμε με ένα συγγραφή που τώρα εξαντήθη. Εκλογή κλήρωσε. Ο Τρεμπέλας έγραψε, ο Καραμίρης έγραψε. Ο Ανδρούτσος προφαντός, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του αιώνος μας, έγραψε «Κύριο ψήφο και λαού». Αυτό λέει. Τίποτα. Εγώ τώρα πάνω στη Μητροπολή μου έχω 10 αρχιμανδρίτες, ο οποίος εργάζεται ο ένας καλύτερα του άλλου. Εάν υποθέσουμε και όπως θα γίνει και θα συμβεί, συχνά πεθαίνω, δεν θα εκλεγεί κανείς από αυτούς. Θα εκλεγεί, δεν θέλω να πω τη λέξη, θα είναι πολύ σκληρά η λέξη, αποφεύγω το όνομά σου. Αυτοί οι οποίοι σαν πρόσκυλα ακολουθούν εκεί πέρα τους μεγάλους και τους ισχυρούς της ημέρας. Λοιπόν. Ευχόμαστε στον Θεό. Να τον έχει καλά, να τον στερεώνει και να γίνει το υπόδειγμα εκλογής νέων αρχιερέων, οι οποίοι εκλέγονται ψήφο κυρίου και λόγου. Εάν δεν γίνει αυτό, η κατάσταση συνεχίζεται προς βλάμα της Εκκλησίας. Και πάλι επαναλαμβάνω το σύνθημα του Παναμά που λέει «Μεθύστε» από το κρασί του 21. Είναι κοντά στη Θεία Κοινωνία και η κοινωνία όχι μόνο της πίστεώς μας πίσων, διότι είπε πολλά πίσων, όπως γράφει ο Παπουτσόπουλος και στην Εξαήμερο που ερμήνευσε το αυτό. Πίσω, μία λέξη. Πίσω. Αλλά εκείνη ένα πίσω που έγιναν θαύματα, παγκόσμια θαύματα, ισόνο των έναστρων ουρανών.
Και έγιναν τα άστρα και η γαλαξία και τα πάντα. Και τώρα τελευταίως ανακαλύφθηκε νέος γαλαξίας και υπάρχει ένας από εκεί να κατέστη κομήτης, ο οποίος θα κάνει θρύψαλα. Ένας κομήτης θα συγκρατεί όλους με μια κλωστή αόρατα, όπως είπα, η Θεία Πρόνοια. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι το μυστήριο το μεγάλο. Αλλά το πίσον, αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι πίσον τον άρτον τούτον σώμα Χριστού και πίσον τον ίνο τούτο αίμα Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα. Τα άλλα είναι μικρά και ασήμαντα. Και αν μόνο να προσέξουμε, να κοινωνούμε αξίως των αχράντων μυστηρίων, όπως εκκοινώνησαν, υπάρχει μια εικόνα την οποία θα δημοσιεύσω στο Μεσολόγγι μου, την δείξαν και έκλαψα, η κοινωνία των μελοθανάτων. Ήταν όλοι εκεί, παραταχθήκανε. Και τι θέλει συγγνώμη ο ένας από τον άλλο. Φιληθήκαν για τελευταία φορά ο ένας μεταξύ των και μετά πλησίασαν και επί πέντε ώρες εις τον ναό της Αγίας Παρασκευής του Μεσολογγίου κοινωνούσαν συνεχώς τα ράχαντα μυστήρια. Και έλεγα: Μίζετε μου, κυρία, ο τρόνο τη Βασιλεία. Ήρθε ο Θεός μας αξιώσε εφέτος να αξιωθούμε να κοινωνήσουμε υπό καλύτερα συνθήκα τα μυστήρια τα μεγάλα. Διότι ρωτούν μερικοί πόσες φορές να κοινωνούμε. Και εγώ απαντώ σύμφωνα με τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου. Είσαι έτοιμος, κοινώνα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αλλά αν δεν είσαι έτοιμος, ούτε το Πάσχα να κοινωνάς. Ήθελα να αισθανθούμε όλοι μας την ανάγκη της Θείας Κοινωνίας, ώστε να τη Θεία Κοινωνία να γίνουμε νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές, που να γράψουμε νέα σελίδα δόξης στην μικρά μας και ένδοξη πατρίδα. Αμήν. Τώρα, εδώ τώρα είναι ο Άγιος εδώ Κονίτσης και τον παρακαλούμε να βγει εδώ στο βήμα. Δεν είμαι προετοιμασμένος για λόγο, ήρθα να ακούσω λόγο. Είπε εδώ ο πολυσέβαστος γέροντας ότι είναι ο γυραιότερος των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας και κατά τα χρόνια είναι. Αλλά νομίζω όμως ότι αν όλοι οι επίσκοποι παρετασσόμεθα σε μία σειρά, δεν ξέρω ποιος θα ήταν νεότερος στο φρόνημα, στην δύναμη, στην φλόγα την εσωτερική και στην ικανότητα να μεταδίδει αυτή τη φλόγα εις τον λαόν. Είναι λοιπόν νέος κατά το φρόνημα ο Άγιος Φλωρίνης και ευχόμεθα ο Άγιος Θεός να του χαρίζει αυτήν την νεότητα. Αμήν. Εισέτη μακρά, να ευλογεί και την αδελφότητά του, να την αυξάνει και να μεταδίδει η αδελφότης των λόγων του Θεού χωρίς να φοβάται από όσα διαδίδονται και λέγονται από εκείνους που χωρίς να κάνουν τίποτε οι ίδιοι συνηθίζουν να συκοφαντούν ή να βάλουν εναντίον των άλλων που προσπαθούν και αγωνίζονται για τη δόξα του Χριστού. Εγώ, αδελφοί μου, δεν επεθύμησα, γνωστό νομίζω είναι αυτό, ούτε επεδίωξα την εκλογή μου, μάλλον το αντίθετο έκανα. Όμως τελικώς υποτάχθηκα. Και αναλογίζομαι τώρα ότι διαδέχομαι τον όντως Άγιο και Μεγάλο Ιεράρχη τον Σεβαστιανό, και η σκέψη αυτή μου προκαλεί βεβαίως οδύνη, αλλά ελπίζω όμως στις ευχές του και στην παρησία που ελέγχθη ότι έχει ενώπιον του Θεού να συνεχίσω με τις μικρές μου δυνάμεις το έργο που εκείνος άρχισε. Πολλά γίνονται για να σταματήσει το έργο αυτό. Όμως, όπως είπε και η Σφέβα, ο αγώνας για τη Βόρειο Ήπειρο δεν τελείωσε με τον Σεβαστιανό. Με τον Σεβαστιανό άρχισε. Και εμείς από τις θέσεως στην οποία μας έταξε ο Θεός θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε και για την οικοδομή του λαού του Θεού αλλά και για να έρθουν καλύτερες ημέρες, ημέρες εθνικής αναψύξεως
και εθνικού μεγαλείου για τον λαό της Βορείου Ηπείρου, ο οποίος μπορεί μεν από την επίσημη πολιτεία να παραβλέπεται και να παραθεωρείται. Υπάρχουν όμως οι αγνοί Έλληνες, οι αληθινοί Έλληνες, οι οποίοι αγωνίζονται και αγωνιούν και προσπαθούν ώστε ο λαός αυτός να επανέβρει τα εθνικά του πεπρωμένα. Όλοι αυτοί οι ήρωες οι οποίοι είναι απέναντί μας εδώ, ακριβώς αυτό μας δείχνουν, ότι ο δρόμος, ο αληθινός δρόμος του εθνικού μεγαλείου αλλά και της αληθινής χριστιανικής ζωής είναι δρόμος θυσίας. Αυτό, αδελφοί μου, και αυτό, σεβασμιότατε και πολυσέβαστε Πάτερ Αυγουστίνε, να εύχεστε και για μένα με ταπείνωση να αρχίσω το έργο αυτό, με ταπείνωση να το συνεχίσω και με ταπείνωση να φτάσω μέχρι το τέλος όταν ο Κύριος θα το κρίνει για να με πάρει από αυτήν την ζωή. Ελπίζοντας και στη δική σας την συμπαράσταση και στις δικές σας τις προσευχές, εύχομαι σε όλους σας να διέλθετε το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως είπε ο πατήρ Αυγουστίνος, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με την Θεία Κοινωνία, και να μας αξιώσει όλους ο Θεός να γιορτάσουμε ευλογημένο το χριστιανικό Πάσχα, αλλά και το εθνικό Πάσχα της ελληνικής μας πατρίδος που το αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν συνεχίσει το έργο, το εθνοσωτήριον έργο του Αγίου όντος ανδρός Σεβαστιανού. Ευχηθώμε προς τον Θεό. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη, τεραστία δύναμη. Και η προσευχή αυτή θα ενδυναμώσει, διότι δεν είναι μόνο λίγοι κάτοικοι. Η Κόνισσα υπερβαίνει να έχει περισσότερο από 10.000 κατοίκους. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο η προσευχή, και η προσευχή κάνει θαύματα. Σου δίνουν και το βιβλίο, αυτό είναι λίγα βιβλία είναι. Αν θέλετε, μπορείτε να τα πάρετε. Έχετε αυτό. Είναι εθνική επέτειο. Το δίνω αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, και ευχόμεθα. Άντε στο καλό. Είναι εδώ αυτό. Ναι, ο μικρός. Ο υποψήφιος ιερεύς, ιεροκήρυκας και επίσκοπος. Άλλος είναι δυο, λέγουμε. Άντε, μπράβο. Σε έχω κατασύνωση. Κατασύνωση πρώτης. Έλα, μπράβο. Έλα, μπράβο. Και τα σπουδαίες. Ορίστε. Πρώτη λυκείου. Μπράβο. Έλα, τραγουδήσεις. Ναι. Τραγούδα. Πήγαινε εκεί. Εδώ, εδώ. Έλα, μπρος. Σε πάνω από όλες πατρίδες, λέει. Λέει, λέει. Πιο πάνω από όλες τις παρίδες, τρεις δοξασμένοι φωτεινοί, είναι η δικιά μας η πατρίδα, η Ελλάδα μας η γαλανή. Thank you.
πίσω εδώ, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πού είναι ο άλλος ο μικρός? Άστο, καλά, πολύ καλά. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πού είναι ο κοινός? Αυτός είναι ο μικρός κοινούσης. Κάθε χρόνο έρχεται πάνω στην κατασκήνωση και τραγουδάει. Όμορφα τραγούδια, σαν αηδόνι. Άντε, λέγε τώρα. Πού είναι ο πατέρας, είναι εδώ? Πού είναι? Και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Και αυτά, όπως και η μητέρα του. Πού είναι η μητέρα του? Εδώ είναι η μητέρα του. Πού είναι ο πατέρας? Ο πατέρας που είναι? Φέρτε εδώ. Λοιπόν, έτσι. Βλέπετε τα παιδιά των φτωχών οικογενειών. Κανείς δεν έγινε ιεροκήρυκας. Κανείς δεν έγινε ιεροαποστολικό πρόσωπο. Κανείς από τους μεγάλους. Κανένα παιδί των στρατηγού, κανένα παιδί εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κανένας εκπαιδευτικός καθηγητής, όλοι τα παιδιά τους, γιατρούς, δικηγόροι κλπ. Και η Ελλάδα δεν έχει ιερείς. Έχουμε 2.000 κενές θέσεις εφημερίων. Εσείς οι μητέρες έχετε μια μεγάλη ευθύνη, ώστε να εφοδιάσουμε την εκκλησία μας, την εκκλησία της Ελλάδας, πάλι με ιερείς από άκρου εις άκρου, οι οποίοι να είναι έτοιμοι να δώσουν πάλι το παρόν λαβέν. Τα αυτά. Λοιπόν, έλα. Να, πού είναι ο πατέρας? Πατέρας. Καλά, καλά, μήτε, δεν μπορεί να σηκώθει. Δεν μπορεί να σηκώθει.